αγώνας μου τσινά παντού. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες είναι να μην τις κάνεις. Αδιαφορώ στο τι θα πει ο κόσμος και οι φίλοι. Αυτό που θέλω σαν τρελή είναι τα δυο σου χείλη. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα, 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 έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες, αμαρτία είναι, είναι να μην τις κάνεις. Ένα χειροκρότημα για τη Μάνια μας! Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά. Τρελαθήκατε όλοι, ρε! Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρόκαλο! Τη Ζήνα Κουτσελίνη τη Δευτέρα να ξεκινήσει με το αμάρτησε μαζί μου και έλα. Όχι, άμα δεν το κάνει, ντροπίτσι. Σιγά, ας πούμε. Άκουσε η Ζήνα. Προκάλεσα τη Ζήνα να χορέψει το αμάρτησε μαζί μου και έλα, έλα. Τώρα που το ακούσατε, γι' αυτό διακόπτουμε τώρα, ναι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος και άλλων παραγόντων, να, για τη Δευτέρα. Ωραία. Νομίζω Δευτέρα θα είναι Παρασκευή. Σήμερα τι μέρα. Σήμερα Δευτέρα. Παρασκευή. Για την Παρασκευή. Θα φύγει, θα είμαστε στο Νοέμβριο. Όχι. Τίποτα δεν του είπατε. Σοκ. Νοέμβριο θα ήταν. Πάει, πάει. Νοέμβερ. Έρχονται γιορτές, θα τα ακούσουμε πολύ αυτό το τραγούδι. Και το πρωτότυπο δεν ήταν κακό. Ο κύριος Αραμπατζής κάθε πότε έχει εκπομπή? Δεν ξέρω, είναι, δεν είναι καθημερινή εκπομπή του. Δευτέρα και Παρασκευή είναι δύσκολο να σε κρατήσει δύο μέρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν του λένε τίποτα, του τα κάνουν επίτηδες, μπαίνει ο μήνας, δεν του λένε το ανθρώπου, περιμένει χωρίς λόγο κάτι δικό του. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι Νοέμβριος, κύριε Ραμπατζή. Μην αγχώνεστε, έρχονται τα Χριστούγεννα. Δεν θέλει να αποκαλύψει ότι ο μπαμπάς ζει. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα. Όπως λέω, θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Προφανώς. Ή κάποια, κάποιο σχέσιμο. Ή κάποιο... Σχέσιμο... Δεν είναι αυτό τώρα για σχέσιμο. Ακούγες πως έτσι είναι οι σχέσεις. Εγώ σου λέω χωρίς εσένα δεν ζω. Μου λες να μείνουμε φίλοι. Μα εγώ για κάτι τέτοιο αδιαφορώ. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις. Να είστε καλά. Κοίταξε τώρα, παιδιά. Εντάξει, το πρωί δεν είναι εύκολο και η Κατερίνα πιστεύω ότι δεν κοιμάται το βράδυ. Ενώ για να ντυθεί και να περιποιηθεί τόσο πολύ, άμα βγαίνει 10 παρατέταρτο, πιστεύω ότι στο κανάλι θα είναι γύρω στις 3.30. Άρα να έχει κοιμηθεί και μετά έχει να κάνει post, giveaway, αληθές, πολλά μαλλιά, να τους μιλήσει, να είστε καλά αύριο στον αέρα. Ενώ φαντάζομαι ότι κοιμάται περίπου 2 ώρες την ημέρα. Οπότε το σχέσιμο ήταν δηλαδή η μονόδρομος. Κουράγιο! Έχουμε κερδίσει ένα χαρταετό και έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Και εγώ έρχομαι να προστατώ και εσύ μου λες κορίτσι μου, ηλίθια, τράβα προς τα εκεί. Ποτέ δεν είπα κορίτσι μου. Είναι αυτό που μου είχε ζει τη Μαρινέλα και το ρεμό. Και μου είχε πει με το που είχε στάσει ότι είναι φανταστικά. Και είχε πάθει πλάκα και τι θες να πάμε μαζί. Δεν θυμάμαι να το έχω πει ποτέ αυτό. Τελειώσαμε. Αλήθεια, Παναγία και τον Χριστό. Τέλος. Όχι, όχι, όχι. Δώσε ένα φίλι στον άντρα. Δώσε ένα φίλι, ρε, δώσε ένα φίλι. Λοιπόν, σε Las Vegas πάμε και θα περάσουμε και φανταστικά. Θα περάσουμε καθόλου φανταστικά. Εκεί θα βγει το διαζύγιο μας. Τέλεια. Κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε. Να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου, δικά σου τη σκηνή.
τα φανέρωτα. Τα έκρυψα σε βράδια ξημέρωτα. Κανένας μη τα δει, μόνο εσύ. Ποιος θέλει, Στέλιο μου, ποιος δεν σε ακούει, παιδί μου, ποιος σου σαμπουτάρει. Πολλά φιλιά, σχέσιμο. Να σε καλά, είναι κολλητικό, Κατιέν. Τι φαντάστηκε. Απλά επειδή είπε στο συγκρού και το στούντιο, είδε μόλι μιλάτε για στούντιο, παιδιά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Σε δεν πάω, αλλά μ' αρέσει πολύ αυτό, η αυτή η φιλοσοφία. Πάω δηλαδή, αλλά για βόλτα. Πάω και βλέπω φίλους, φίλες κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Να πάμε όλοι παρέα και να κάτσουμε έξω αυτό το σαλονάκι με αυτά τα φώτα τα περίεργα. Λίγο η μυρωδιά, λίγο λαυτό. Εγώ δεν κάνω κάτι. Θέλω να με πάρεις την επόμενη φορά. Θέλεις να πάμε, ναι. Πάμε μετά το ξενύχτο Σάββατο να γίνει χαμό. Εννοείται. Καλέ, τα παίρνω σπάρας, μπάρνα και ξέρεις τι γίνεται να πάω. Δεν σας έχω πει, Γιάννη, δεν σου πήγα το Σάββατο. Παιδί μου, ενώ είναι μέσα, πέφτει σίγμα ότι ήρθε ο Πετρίδης και τους παρατάνε καλέ πάνω στο κρεβάτι και βγαίνουν έξω. Το καταλαβαίνεις. Καλά, και όταν βγουν και οι πελάτες και δουν εμένα, καλά δεν τους νοιάζει τίποτα. Να δεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θέλω, γι' αυτό σου λέω θέλω, δεν θέλω, θέλω, δεν θέλω. Εγώ λέω να πάμε. Νίκο! Α, όχι, όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Όπως το βλέπω. Σαν παρέα εμείς που έχουμε πάει παντού σε ένα στούντιο, δεν έχουμε πάει. Ρε παιδί μου, δεν πάμε, δεν πάμε, ξέρεις γιατί. Ναι, ρε παιδί μου, όλοι μαζί να πάμε. Αδιανόητο. Να πάμε, αλλά εγώ σκέφτομαι λίγο τον πελάτη. Ενώ έχει πάει ο άλλος με ένα σκοπό πολύ συγκεκριμένο, έχει ξεκινήσει η κοπή. Ποιο σκοπό? Ποιο. Αθώα μου νεκρή. Έχει πόση βάση στο μαγαζί και λες, ναι, ξεκινάς και λες, θέλω να μου κατεβάσετε αυτό το ρούχο. Να μπει μια άλλη πελάτη να σε διακόψει, η άλλη έχει μείνει στη μέση. Αυτός δεν είναι ωραίο να βγει, να θέλει να βγάλει φωτογραφία με σένα, να του πεις μπάνιο, νίκο. Η άλλη θα εξηκωθεί, να βγει φωτογραφία ο άλλος με τον πυρμπυρί του έξω. Δεν είναι ωραίο. Ενώ δεν. Όχι, παιδιά, μη καλά με τις δουλειές. Δεν θα πάμε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ άλλο νόμιζα. Όχι. Εγώ και εδώ, σε αυτό το στούντιο βγάζω φωτογραφίες. Η διαφορά είναι ότι δεν πληρώνεσαι. Πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα στη μάγια μας που δεν ταλαιπωρούμε. Μέσα δεν κατάλαβα τίποτα. Πού να καταλάβεις. Είναι σήμερα καημένη. Σήμερα που τη βάψατε έτσι να αποτελειώσετε, να ξέρετε. Γιατί από την Τρίτη ξεκίνησε. Έχανε τα λάδια. Σήμερα είναι χωρίς λάδια. Μην τη βλέπω. Αυτή μόνο που βγαίνει δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει. Το παιχνίδι μουσικές καρέκλες. Όταν παίζουν 10 παίχτες, πόσες καρέκλες υπάρχουν? 20. Ποια ήταν η σημαντικότερη πόλη του μινωικού πολιτισμού στην Κρήτη? Η Πάτρα. Συνεχίστε τη γνωστή παροιμία. Κοντά στα ξερά καίγονται και... Αστάχια. Χρήστο. Ταφ. Το ταφ από πού βγαίνει? Τσανγκάρης. Τρόμαξα. Λέω μην βγαίνει από το τούβλο. Επίσης, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι... Ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Εγώ πιστεύω ότι πάνε εκεί πέρα για να τους ξεφτυλίσει τρόπον πεινά. Δηλαδή, του είπε το κύριο παππού, βγαίνει αυτό. Τσαγκάρης. Νόμιζα από το τούβλο. Καμία αντίδραση τύπου. Ένα αυτό. Να είσαι καλά, κύριε Τάσο, βρήσε με, ξεφτύλισε, φτύσε με κιόλας. Δεν καταλαβαίνω τι κόνσεπτ είναι αυτό. Βλέπω τον Νίκο, ψάχνω να βρω το καλό μεσημεράκι. Λέω τι έγινε, λέω πού έχω συντονιστεί. Παιδιά, 10 χρόνια νεότερος. Πιο αδύνατος. Και κούκλος, εντάξει. Φυσικά. Να πούμε βέβαια, να ζωνικώσει. Ζεσταίνεται πάρα πολύ φέτος και ανησυχώ. Ανάψτε το air conditioning, παιδιά. Δηλαδή, τον βλέπω τον άνθρωπο και σε νιώθω, Νίκο, σε νιώθω πραγματικά. Τα προτείνει ο Τόλης Gadget για αέρα. Κάνε. Φέρε μας ένα. Φέρε μας, ναι, ένα την επόμενη φορά για να μην ζεσταίνει τον Νίκο στο στούντιο του Sky. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Η μοναξιά με πνίγει, πάει να με τρελάνει. Ματώνει σαν την πρόκα την παλάμη της καρδιάς. Ένα χειροκρότημα στον Αντρέα, ρε παιδιά! Μπορεί να μην έχουμε λεφτά να βάλουμε extra air condition, αλλά δώσαμε 10 ευρώ στον Αντρέα, μου κάνει λίγο αέρα. 20 πήρες. Μπράβο, ρε Αντρέα! Φάτουστα, ρε! Συγγνώμη, δεν τρέπεστε που δείχνετε τον ανεμιστήρα, ας πούμε, ότι καθόμαστε με ανεμιστήρες, δες και είμαστε το 1905. Θα μου πεις μετά τη δεύτερη εκπομπή ήρθε εδώ πέρα το ρεύμα. Γι' αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είμαστε κοντά και στη φωτιά. Νίκο, είχες προκαλέσει για air condition και σου φέρανε αυτό. Είχα προκαλέσει για air condition μήπως τότε με τον Μπαγκλαμαδάκι, το μικρό, με ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, ήταν από τα καλά, ήταν από τα καλά. Πρόκαλο! Να μου βάλετε άλλα 3 air condition, εδώ, εδώ και εδώ. Ευχαριστώ, να ζεστε... εσείς ζεσταίνεστε. Ανέστη, τι ανέστη. Άλλο, εσύ για άλλο λόγο. Λέω τώρα ζεσταίνετε. Είμαι θερμός, είμαι θερμοπομπός. Παρακαλώ, πάντω. Η θεία του ήταν η Αλήθεια και την κόρη του. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ γλυκό. Τη βαφτίζει η Αλίκη. Και νονός ποιος θα είναι. Θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο κ. Βαρβιτσιώτης. Και ποιος τον συνάντησατε. Εγώ. Πού τον συνάντησες. Στο γραφείο του, παιδιά. Πήγε στο Υπουργείο. Πήγα στο Υπουργείο. Εσύ πήγες στο Υπουργείο, έτσι. Πήγα, ναι. Έξω έχει πλοίο και με έχει πιάσει να στεναχωριά. Έξω έχει κρύο και εμείς οι δύο. Μα ειλικρινά, πας έτσι στο Υπουργείο. Ειλικρινά, πας έτσι στο Υπουργείο. Αλλά ενώ έτσι στο Υπουργείο, τόσο... Μα γιατί, τι εννοείται. Δηλαδή υπάρχει... Ναι, δεν είπα ότι... Μα δεν κι εγώ. Δεν είπα ότι δεν είναι... Μα δεν λέμε ότι δεν είναι ωραίο. Δεν λέμε ότι είναι ένα θέαμα όχι ωραίο. Σιγά, ηρεμήστε, παιδιά. Κατουρίστε και λίγο. Εννοώ ότι, οκ, okay, είναι αυτό, ικανοποιητικά στενό, αυτά βοούν, φωνάζουν βοήθεια. Έκατσε με όλο αυτό. Μα είναι κι ο άλλος, έχει κάνει παλιό υπουργηλίκη. Να σεβαστούμε λίγο. Εδώ αυτό επίσης ζεσταίνει το δέρμα με το κρέας. Θέλει κάτι διάμεσο και αυτό πιστεύω ότι είναι δερμάτινο. Η κοπέλα δεν πήγε για συνέντευξη. Πήγε να ξεσηκώσει τον πρώην υπουργό. Περιμένει, λέει, θα κάνουμε μια συνέντευξη. Ελάτε, δεν φαντάστηκε ότι αυτή πήγε έτοιμη για όλα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ντροπή! Τι μπράβο, ρε! Θέλω να πω, παιδιά, θέλω ένα κοντινό χέρι από μυρό. Λοιπόν, Μωρή, τρίπουμε! Όχι, θέλω να δω το τατού, εγώ δεν έριξα κάτι, ρε, παιδιά. Το τατού θέλω να δω. Ποιο τατού, ένα κοντινό χέρι από μυρό. Το δίνεις. Όχι πολύ. Πώς το γίνει, ρε, φίλε, δεν τρέπω εγώ, τρέπω σε ένα κάτι κοντινό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι τι, βλέπω το μισό μυαλό. Μια ωραία πεταλούδα είναι αυτό. Η κοπέλα αυτή, συγγνώμη. Ότι είναι ντροπαλή είναι στάνταρ, δεν χρειάζεται να μείνουμε σε... Ντρεπότανε, ντρεπότανε και πήγε και έβαλε αυτό που σταματάει εκεί που ξεκινάει το κεντρικό. Με αυτή την τρύπα εδώ. Μα τι μπράβο, τι μπράβο, ρε. Μισό λεπτό, τηλεόραση κάνουμε. Αλλά αυτό πια εδώ. Μα τι φιλόζωη, φιλέντομη, έβαλε εδώ τα έντομα. Πήγε ο άλλος, πήρε και δυο κουτάλια. Δεν είναι εύκολη τηλεόραση, παιδιά. Μην βγάζετε τα μπούτια σας. Γερομπάμπαλος. Εντάξει, μπορεί να μιλάω στο ζώο, αλλά δεν θέλω να αφήσω και τα φυτά πίσω. Και ξεκινάω λοιπόν με την κουβέντα μου, με την γλυκιά μου, την ορχιδέα. Τι κάνεις, κουκλίτσα μου, πώς είσαι. Όλα καλά, είσαι πιο όμορφη. Είσαι πιο όμορφη με διαφορά. Όλα καλά. Αν πάμε στα καλλιστεία την ορχιδέα. Ξέρω άνθρωπο, τα πήγαινε στο Next Top Model. Θες να σε πάμε. Θέλεις να... Τι, να... Επειδή είσαι όμορφη, θεωρείς ότι θα βγεις και νικητρία. Όλα τα λεφτά λουλούδια, στη δικιά της αγκαλιά. Είναι κούκλα και ταξίζει, αν δεν μοιάζει με καμιά. Όλα τα λεφτά λουλούδια, στη δικιά της αγκαλιά. Είναι κούκλα και ταξίζει,
αχ, δεν μοιάζει με καμιά. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Θέλω να μιλήσω στον Κάκτο. Και ήθελα να σου πω κάτι. Ότι κάποια στιγμή θέλω να αμαρτήσω με τον κλόνο. Αυτό. Τι είπε? Θέλεις να αμαρτήσεις με τον κλόνο? Τι της έχεις κάνει, ρε? Με τον κλόνο, ένας είναι ο κλόνος. Ποιος είσαι, ρε? Ποιος είσαι, ο Ντάνι Ντεβίτο της τηλεόρασης? Ο Κάκτος, γιατί εγώ δεν κατάλαβα, γιατί ήδη περνάω δύσκολα. Να μιλήσω εγώ στο φυτό. Ναι. Μα δεν είμαι ειδικός. Μα δεν είμαι ειδικός. Στα λουλούδια πρέπει να μιλάτε. Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε αλήθεια? Στα λουλούδια, καλά τώρα στον Κάκτο, δεν θες να βγάλει κι άλλα 10 αγκάθια. Ένα κανονικό, την κοπέλα, την ορχιδέα που θέλει να πάει στον έξω τον Πόντερ. Να τις μιλήσεις, πρέπει να πας να μιλάς στα λουλούδια. Πας και τα χαϊδεύεις. Παιδιά, θα σας πετάξω τον Κάκτο, ε. Δεν θέλω να μιλήσω στον Κάκτο. Καλά. Ευχαριστώ, ξάδερφε. Θα μιλάτε στα λουλούδια αν θέλετε να μεγαλώσουν, διαφορετικά θα μείνουν εκεί. Δεν μιλάω στα λουλούδια. Δεν μιλούν οι μαργαρίτες, ρε. Πού ήταν αυτό τώρα το τραγούδι, ρε Αντρέα? Έλα, ρε Αντρέα. Κάθεται και κάνει τον ροκοτάγκο. Μα πού είδε, γιατί δεν το έβαλε? Είναι ξάδερφος. Ξάδερφος, όχι. Εμπάσχε το Σπάρτο, σε παρακαλώ πολύ από εδώ, γιατί έχετε τρελαθεί εσείς σήμερα εδώ πέρα. Καυτούλη μου. Να το, να το. Ο κόσμος δεν πάει καλά. Ο κόσμος δεν πάει καλά. Αχ, Αγγελική. Αχ, Αγγελική. Συγγνώμη, ο κρατερός συνήθως δεν πάει να ξεσκονίσει το αυτό? Έλειπε. Και το έκανε η γυναίκα. Ωραίο ζευγάρι, μπράβο. Μπράβο. Συμπληρώνει ένας τον άλλον. Μπράβο. Όχι, ναι, μπράβο. Πάτε και μπλέκετε παιδιά. Ναι. Και απειλείτε με παιδιά κτλ. Το θεωρώ επίοικος απαράδεκτο. Ανήθικο είναι αυτό. Κάθε γυναίκα διαχειρίζεται το παιδί της. Είναι δικαίωμά της. Εσύ τι βες και ανακατεύεσαι? Με φοράνε και τα παπούτσια μου τόση ώρα. Είναι η γνωστή στιγμή αυτή, είναι το στο γιόνι της. Της το είπε δηλαδή, ότι άσε με τώρα με χτυπάνε και τα παπούτσια. Τι πάτε και να κατέβεστε? Γιατί φοράει παπούτσια. Και επίσης, γιατί τη χτυπάνε αφού κάθεται σε μία θέση? Μετακινείται καθόλου. Πάει από τη μία στην άλλη. Στριμώχνονται, είναι παραπανήσει τα δάχτυλα. Ας πάρει μεγαλύτερο νούμερο. Βάλε βρε μια φαντόφλα, μη σου κάνουν πλάνο. Να βρε χαζί, μη ταλαιπωρείσαι. Όχι ρε Κατερίνα, φτάνει. Πρόκαλο! Δευτέρα να βγει χωρίς παπούτσια. Μικρό όνομα, Μαρία Αμαλία. Έλα, Βλαχοπούλου. Γέρκυρα, γέρκυρα, με το ποτή κομμίσει, με τα καρδούλια τα στενά, που τα πως εγκαλύσει. Γέρκυρα, γέρκυρα. Να το καταλάβατε εσείς? Ωραία. Της έδωσε βοήθεια ότι το ψάχνουμε μία ηθοποιό, μικρό όνομα, Μαρία Αμαλία, και είπε ένα Βλαχοπούλου. Πολύ τους σας άρεσε τόσο πολύ, σας άρεσε? Έλα, μη σας αρέσει τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Μας άρεσε πάρα πολύ, Αγγελική. Έχετε να είναι. Κοντή, πολύ κοντή. Κοντή μιλάμε αυτό που έχω πει. Στη στροφοδιάσταση που κάνεις έτσι και δεν τη βλέπεις. Δεν μπορώ, μου λέει, θέλω μόνο ψηλός. Έχω κριτήριο. Μ' αρέσουν οι μπασκετβουλίστες. Μ' αρέσει να είναι 2-12. Αυτός να είναι 2-12. Εσύ που είσαι 12. Αυτό να μην σκεφτεί τα 2 μετά διαφορά. Να μην σκεφτεί που κάθε φορά που έχει να φάει πρέπει να φωνάζει κάποιον από κάτω. Εσύ δηλαδή τι κριτήριο είναι αυτό ότι θες μόνο ψηλό? Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάνω την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά. Σε ένα θεό
τώρα πιστεύω. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Δεν θα το πείτε τώρα αυτό. Όχι, άμα θέλετε πείτε το. Τι να πω πια, φοβόμαστε. Φοβόμαστε εκεί πέρα, δεν πάτε. Τι, νόμιζα κάποιος είπε μη. Ωραία, και εγώ ακούω φωνές, έχω τελειώσει. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε η Σοφία. Δηλαδή, οκ, okay, καταλαβαίνω, τα κριτήρια θέλει η κοπέλα η οποία δεν είναι τόσο ψηλή. Άμα είναι και πάρα πολύ καθόλου ψηλή, είναι λίγο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεστε. Δεν θες δηλαδή κι ο άλλος ή άλλη που είναι δίπλα σου να είστε λίγο κοντά. Γιατί όχι, ρε φίλε. Άμα θέλετε να είναι ψηλή, πάρτε ένα security. Μα είναι σύντροφο. Να γυρνάς και να μιλάς στον αφαλό του άλλου, είναι ωραίο. Ωραία. Να του πεις με γράψεις και σου το σου πει ναι, αφού εκεί απευθύνεσαι. Δεν πρέπει να είναι λίγο κοντά τα πράγματα. Είναι το ζευγάρι έτσι, προχωράει αυτός. Είναι πιθανό να την ξεχάσει. Να γίνει μία στάση. Δεν έχω δίκιο. Να γίνει μία στάση και να μείνει η άλλη πίσω. Εν πάση περιπτώσει. Δύσκολο. Δύσκολα, Αγγελική, δύσκολα. This is my life. Θα σε ρωτήσω ποιον θες, είμαι σίγουρος. Εγώ σας. Γεια σας. Γεια σου. Η μαμά μου. Είναι Ρουβίτσα. Διαλέγω να πάω με... Το Σάκη. Την Έλενα. Μόλις έχασες το ακίνητο στη βούλα. Σάκη! Αν δεν το πιστεύω. Σάκη, θα το διώξω από σπίτι. Εντάξει, να σας πω λίγο τώρα, δεν ήταν ωραίο αυτό. Από τη μάνα δεν ήταν ωραίο αυτό. Δηλαδή ήθελε η μάνα, πάρε τον δει στο estate, ξεκινήσανε. Στο estate είναι με το Ρόκο και την Παπαρίζου. Πήγαινε κάθε βράδυ εκεί, όποτε παίζουνε, πήγαινε και μίλα του. Εν τω μεταξύ ήταν η μάνα έτσι και σχεδόν σάξε. Δεν τον ενδιαφέρε τίποτα. Στο γιόνι του, η άλλη έλειωσε η μάνα. Μη χαλάτε τις οικογένειες για το Σάκη το Ρουβά. Δεν είναι ωραίο, παιδιά. Λίγο προσοχή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Σου δεν κάνει πια να ζω, όσο κι αν σ' αγαπώ. Μου κάνεις πια κακό. Αλκατράς, κυρίες και κύριοι! Χαζεύει ο κόσμος πια. 21,5 ίντσες, παιδιά, είναι το Apple, το Mac. Εδώ πέρα το δίνουμε τώρα με το μητρολόγιο και το ποντίκι του. 901-904-466, η κούμου και ενός τραγωδεμό μου 54-888. Έτοιμοι! Τάκι με τον Αποστολάκη. Μπράβο, πολύ ωραία. Λέγε και τη ρωτάει ο άλλος. Ναι. Συγγνώμη, λέει, στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ή ο σύντροφος. Γιατί να μην ρωτήσεις δημοσιογράφος, είναι έτσι το δάχτυλο. Μα δεν έχει τίποτα λίγο σε λιτάκι με το μάγειρα αυτή. Αφού τους έχει δει, παιδιά, παρανέχω φωτογραφίες. Και εμάς μας έχουν δει να πάμε ένα θέατρο, τα έχουμε. Εμάς δεν μας είδε να φυγιόμαστε, ρε Γιώργο. Ακόμα. Μην κάνεις ονειρά γιατί ο Θεός γελάει. Τι θέλει ο Γιώργος. Η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη, ρε παιδιά. Μα θέλει η γυναίκα, το έχουμε καταλάβει εδώ και κάποιο καιρό. Αλλά η κοπέλα είναι δεσμευμένη, ας πούμε, του είπε: είμαι παντρεμένη. Ας μην την έπαιρνε, αν ήθελε να σαλιαρίζει. Εμπάς δεν είναι ωραίο. Μα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ.
Πάει η κοπέλα να δουλέψει. Μαζεύει λεφτά να πάρει ένα σπίτι. Να έχει τον τέτροπι. Όταν πάω στο Μουσινά, για να πάω στο Μουσινά να μου υποσχεθεί η Βάνια, έτσι. Η Βάνια, όχι η Ματίνα, ότι θα φιληθούμε στο στόμα. Έλα, Παναγία μου. Βάνια, πού είσαι. Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Σαν κι άλλες μέρες, μα η κοπέλα ένιωσε πια, δεν τη βλέπετε, πέθανε. Γι' αυτό δηλαδή... κι εγώ, Γιώργο μου. Όπα. Τώρα ψα. αυτά έχει. Ωραίο. Αυτό ήτανε. Πας να χειροκροτήσουν, φεύγεις δηλαδή. Ένα χειροκρότημα! Είναι βραβευμένη! Είναι stand-up comedian! Είναι η ελπίδα μας! Έχει δίκιο η κοπέλα, έτσι. Πόσο καιρό το είπε πριν ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος. Το λέει εδώ και πόσο καιρό. Έρχεται η άλλη, περιμένει. Κάθε μέρα βουρτζίζει δόντια, περιμένει. Στο... Δεν είναι ωραίο. Άμα θες, ρε φίλε, έλα φίλε την κοπέλα. Αφού θέλει. Ούτε εγώ τη δίνω. Άμα θέλει να δοθεί μόνη τη. Άμα δεν μα νοιάζει τώρα. Άμα τα έχουν αυτοί καλά. Τι κάνετε? Να σας ζήσουν τα παιδιά! Ευχαριστώ πολύ! Ο γαμπρός είναι καλός. Πολύ καλός. Ναι. Απ' την αρχή τον συμπαθήσατε? Όχι. Σου ρίχνω άκυρο για αυτά που μου έχεις κάνει. Που η κάπνα το τσιγάρο μου είναι από πιο σκότα βάνει. Σου ρίχνω άκυρο και στα έχω μαζεμένα. Μα είπα τέρμα το τσιγάρο, τέρμα και μέσα. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι το 100%. Είναι πολύ σπάνιο, ας πούμε, να αγαπήσει η πεθερά τον γαμπρό. Ο γαμπρός την πεθερά ποτέ. Αλλά ενώ έχει συμβεί κάποιες πεθερές για κάποιο δικό τους λόγο, καλές κυρίες. Είναι 2-3 βέβαια να τις μετρήσετε ανά τον κόσμο. Που λένε τον αγαπάω τον γαμπρό. Γιατί δεν τον αγαπάνε τον γαμπρό, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έρχεται ο άλλος, σου παίρνει την κόρη, τι ωραία, άντε, την παίρνει. Σου μένει το σπίτι μεγάλο να κυνηγέστε με το σύζυγο. Αν ζει, αν δεν ζει, τρέχα μόνη του, τι ωραία χείρα. Έχει σηκωθεί, άλλη έχει φύγει. Να πάει να κάνει τη ζωή της, να κάνει και τη δικιά σου. Είναι ωραία, είναι η γαμπρή, ρε. Έχω περάσει καταπληκτικά. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Μου είπανε ότι η Kim Kardashian πριν λίγο καιρό ήταν εδώ και έκανε το ίδιο λασπόλυτρο, να ξέρεις. Γεια σου, Kim. Είμαι καλύτερη από σένα. Ρίξε τα λασπόλυρα, τα δικά μου όνειρα, πράγματα κοινά. Εντάξει, είτε... τι, αυτά τα λασπόνερα που είναι εδώ? Στον Παλί, να μας πάει ο Σκάι. Πώς είμαστε? Έχει... Πρόκαλο! Η διοίκηση του Σκάι να μας πάει όλους όσοι είμαστε εδώ. Δύο μέρες να κάνουμε ένα σπορ στο Παλί. Για τη Λούμπα, στην Κηφισία σε βλέπω. Δεν ξέρω, ας μας πάρει στην Κηφισία κάπου. Ας φέρει εδώ πέρα λάσπη, από εκεί. Ας πάρουν τηλέφωνο αν είναι το... Τι θέλει, μία λάσπη και δύο χήνες. Θα τις βάψουμε αν είναι άσπρες. Δεν πειράζει, να έρθουν να κάτσουμε να μας κουτσουλήσει το ζωντανό να πάει καλά η ζωή μας. Μα είναι δυνατό να μην το έχουμε κάνει το έχει κάνει η Βαρθακούρη και σε παρακαλώ. Ναι. Είμαι ο Μάριος, είμαι πάω και μοιράζω αγάπη μόνο. Πότε ήρθατε στην Κύπρο? Έχει 2,5 χρόνια. Και... Ήρθατε να μοιράσετε αγάπη μόνο? Ναι. Πώς τη μοιράζετε την αγάπη, για δείξτε μας. Μα αγκαλιές. Αγκαλιές. Δηλαδή, παράδειγμα, κατεβάστε την καρτέλα σας. Μοιράστε λίγη αγάπη γύρω σας. Αυτό είναι χορογραφία της Φουρέιρα.
Η Σάσα Σταμάτη είναι τρελή, παιδιά! Ρε. Καλό μεσημεράκι! Καλό μεσημεράκι, καλό μήνα! Μα γιατί δεν κατάλαβες, έμαθω. Όχι, τέτοιο χούφτωμα δεν μου είχαν κάνει ποτέ. Μπράβο, σε ευχαριστώ, να βρεθούμε όμως κάποια στιγμή. Μεγάλους ανθρώπους πληροφορούν. Ρε, μωρό, τι φάση, ας πούμε. Ξεκούμπωσέ με. Α, υπάρχει και από μέσα. Πάντα ντύνονται, έτσι, έτσι. Girls can do anything. Ρε μωρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάτσε, δεν θα το βγάλεις άλλο, θα μείνεις έτσι. Έχουμε και ναι, τα... Γιατί τη δίνουμε την καλεσμένη, που έχεις και τα πόδια. Γιατί, τι ντυθήκα. Ντύ σου, κάτσε, είσαι και 22 μέτρα, εγώ δεν μπορώ να το κουμαντάρω αυτό. Κατάλαβες το βράδυ, γιατί έχω πρόβλημα. Το βράδυ έχεις πρόβλημα στο κούπαμα και στο ξεκούπαμα, ρε μωρό μου. Σάσα, σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εσύ γιατί ευχαριστείς πολύ. Πες μου κάτι λίγο. Αφού θέλουν να έρθουν όλοι, δώστε και για ένα λεπτό. Σκάσε ρε, έλα δω, ρε. Σκάσε, ρε, Σάσα. Κούκλα, το κορίτσι, κούκλα! Εδώ το χούφτωμα πάει, σύννεφο. Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Θα είσαι στο One. Στο νέο κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μην με τρελαίνεις. Καλή αρχή, ρε. Ξεκινάει τέλη Νοέμβρη. Ξεκινάει επιτέλους. Και προκαλώ! Να το μόνοι της. Έτοιμοι έρχονται όλοι πια. Αν γουστάρεις, ναι. Αν θέλεις ναι. Και όποτε θέλεις, ναι. Να περάσεις. Θα έρθω. Θα έρθω, τι εκπομπή θα είναι. Ιατρική. Ιατρική εκπομπή, έχω να πω πάρα πολύ, έχω παλιά σπυράκια. Τι εκπομπή θα μπορούσα να κάνω. Τι, όποια εκπομπή θα ήθελες θα μπορούσα δεν να κάνω. Δεν νομίζω. Oh, θα είναι late night. Ας μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Ας μην πάρουμε τώρα μία εκπομπή με συνεντεύξεις. Μία εκπομπή με συνεντεύξεις, αυτό είναι στο One. Σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, πυρο. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, καλά. Δεν δουλεύεις άλλο. Στορκίζομαι. Μα έρχονται τόσο γνωστοί εδώ πέρα. Μα δεν είναι εγώ ήμουν εγώ σπουργητάκι. Σιγά το σπουργητάκι. Ένα χειροκρότημα για τη Σάσα τη Σταμάτη. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Γεια. Με αυτά τα πόδια από κάτω. Έγινε. Ωραία πόδια. Βάλια. Το σπίτι είναι εδώ. Το ήξερες εσύ. Τι. Α, ωραία, ωραία που δεν τα κάνουμε. Το ήξερα, ναι. Θα τα πούμε στην πρόβα. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση στους αδέρια τους.